Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κρήτη σήμερα, μέρος δεύτερο, σε αυτοδιοικητικό μοτίβο και κοινωνικό, διότι θα μιλήσουμε για την κοινωνική πολιτική, συγκεκριμένα την κοινωνική πολιτική στο Δήμο Ηρακλείου και να καλησπερίσουμε μέρη τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κοινωνικής μέρημνας, έτσι λέγεται πλέον, Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας. Κοινωνική μέρημνα δεν άλλαξε τίποτα από κοινωνική πολιτική. Ο τίτλος. Γνώριμος, παλιός γνώριμος της αυτοδιοίκησης ο κύριος Τσαγκαράκης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με τα κοινά, ούτε και με την κοινωνική μέρημνα, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Σαν πρόεδρος της ΔΚΕ είχα ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής τότε. Το Δήμο είχα τα ΚΙΦΗ, είχα τα ΚΔΑΠ και τα βοήθεια στο σπίτι. Ήταν στην ΔΚΕ, όπου και από εκεί ασκούνταν ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Οπότε έχετε την εμπειρία, δεν χρειάζεται και περίοδο προσαρμογής που λέμε, κύριε Τσαγκάρη. Όχι, όντως. Τώρα δεν υπάρχει η συγκεκριμένη η εταιρεία. Είναι όλα στο κομμάτι της... Δεν υπάρχει δικαίη τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, με τον καινούριο νόμο καταργήθηκαν οι κοινωνικές εταιρείες του Δήμου. Οι οργανισμοί αυτοί. Οι οργανισμοί, δύο εταιρείες είχε ο Δήμος, το ΔΟΠΑΠΜΑΙ και τη ΔΚΕΗ. Και οι αρμοδιότητες όλες πέρασαν στο Δήμο. Μέχρι να γίνει ο καινούριος οργανισμός, ο κανονισμός δηλαδή του Δήμου, η ΔΚΕΗ θα ανήκει στην κυρία Παπαδάκη. Πήγε αυτούσια και μετά θα χωριστεί. Το κομμάτι το κοινωνικό θα έρθει στην κοινωνική μέρημνα και το υπόλοιπο κομμάτι θα πάει στον πολιτισμό. Γιατί η ΔΚΕΗ είχε και πολιτισμό. Βέβαια. Είναι και... δύσκολο τώρα αυτό διαδικαστικά. Σας έχει βάλει λίγο δύσκολα αυτή η μετάβαση, κύριε Τσαγκαράκη, δηλαδή η κατάργηση της ΔΚΕΗ, το ότι έρχονται στον πυρήνα του Δήμου? Πρέπει να γίνει σωστά, πρέπει να οργανωθεί σωστά. Οπότε το κάνουμε με σταθερά βήματα και σιγανά, ώστε να ενταχθούν οι νέες υπηρεσίες στο Δήμο μέσα σωστά. Οπότε υποθέτω ότι ουσιαστικά όλο το χαρτοφυλάκιο θα το έχετε πια μετά την άνοιξη, σωστά? Έχουμε σαν deadline 6 μήνες. Σε 6 μήνες πρέπει να έχει γίνει ο καινούριος οργανισμός. Από το καλοκαίρι δηλαδή. Μέχρι τότε λοιπόν μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτά. Πρέπει να ο οργανισμός είχε προσπαθήσει να αλλάξει τώρα και πολλά χρόνια. Και είχαν γίνει αρκετές αλλαγές. Δεν είχε ψηφιστεί. Οπότε με την ευκαιρία θα ψηφιστεί και όλος ο οργανισμός του Δήμου. Δηλαδή είναι πάντα λίγο αγκάθι αυτό. Έτσι, έχει περάσει από 40 κύματα, τα έχουμε ζήσει, αλλά. Είναι, αλλά πιστεύω τώρα είναι καταληκτική ημερομηνία, οπότε πρέπει να τα καταφέρουμε. Τώρα είναι και αλλιώς οι συσχετισμοί, κύριε Τσαγκαράκη. Νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, υπάρχει μια ξεκάθαρη πλειοψηφία και προχωράει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ο προηγούμενος τρόπος διοίκησης των Δήμων γενικά θεωρώ ότι έκανε πολύ κακό στους Δήμους. Όποιος και να είναι σαν Δήμαρχος πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει αυτό που θέλει. Γιατί έτσι του δίνει τη ευκαιρία να ασκήσει την πολιτική του, να βάλει το λιθαράκι του. Ο προηγούμενος τρόπος αυτό δεν το άφηνε. Υπήρχαν πολλά προβλήματα και γι' αυτό και βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα σήμερα είναι από αυτόν τον τρόπο διοίκησης του Δήμου. Λοιπόν, κοινωνική πολιτική. Τεράστιο κομμάτι, νομίζω πολύ μείζον για όλους μας, για την κοινωνία. Είναι στην πρώτη γραμμή του Δήμου Ηρακλείου κοινωνική πολιτική. Από την αρχή ο Δήμαρχός μας ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε βάλει σαν πρώτο μέλημα του Δήμου την κοινωνική πολιτική του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να το κρατήσουμε ψηλά. Θέλουμε να βοηθήσουμε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου. Θέλουμε να τους δώσουμε το δικαίωμα όταν μπορούν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα, όταν μπορεί να υπάρξει μια βοήθεια για αυτούς, να μπορούν να ενταχθούν, να έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν, να τους βρούμε να τους εντάξουμε. Γιατί ένα κομμάτι είναι και αυτό, ότι πολλοί δεν ξέρουν τι μπορεί να μπορούν να διεκδικήσουν. Και πρέπει να τους δώσουμε το δικαίωμα να το γνωρίσουν. Λοιπόν, κύριε Τσαγκαράκη, λένε πολλοί ότι το Ηράκλειο και γενικά η Κρήτη, αλλά και το Ηράκλειο είναι μια πλούσια πόλη ή τέλος πάντων μια πόλη που δεν έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Την ίδια ώρα όμως έχουμε
μια σειρά από συσίτια, από εθελοντικά προγράμματα που συμβαίνουν σε γειτονιές, σε ενορίες, στις εκκλησίες. Και έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει ανάγκη, χρειάζεται βοήθεια. Έτσι ακριβώς. Το Ηράκλειο μπορεί να είναι μια πλούσια πόλη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει και τους κατοίκους που έχουν μεγάλη ανάγκη. Με βάση τα στατιστικά που έχουμε στην υπηρεσία, γύρω στο 7% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 7%? 7%. Το 7% που είναι αρκετά μεγάλο. Yeah, βέβαια και είναι αρκετά μεγάλο. Και της ενδοχώρας ή μόνο του... Του Δήμου Ηρακλείου. Γενικότερα. Τα στοιχεία είναι για το Δήμο Ηρακλείου. Mm-hmm. Το 7%. Άρα και... εσείς με τα χρόνια βλέπετε να έχουν μεγαλώσει οι ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια είναι σταθερό. Υπήρξε μια περίοδος όμως, και ιδιαίτερα την περίοδο του κορονοϊού, που είχαμε μια τεράστια αύξηση. Τώρα κάπως έχουν ισορροπήσει τα πράγματα. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσουμε όλους αυτούς, θα τους καταγράψουμε όλους. Τι δυνατότητες έχει ο Δήμος, με δεδομένο ότι στα ταμεία μας δεν έχουμε και πολλά χρήματα, είναι δεδομένο αυτό γνωστό. Τι δυνατότητες έχει ο Δήμος για να στηρίξει το 7% του πληθυσμού του που έχει ανάγκη? Έχει αρκετές δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή στην κοινωνική πολιτική λειτουργούν αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και ο Δήμος Ηρακλείου έχει μια σειρά από δομές που ασκούμε ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Είναι, όντως θεωρώ ότι είμαστε σε καλά επίπεδα. Mm-hmm. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις, αλλά πιστεύω ότι όλο και καλύτερα, όλο και ανεβαίνουμε mm-hmm. στο κομμάτι αυτό. Παράδειγμα, πριν μερικά χρόνια υπήρχαν πολλοί άστεγοι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, λόγω δύο προγραμμάτων που είχαμε πάρει, το ένα ήταν το στέγαση και εργασία που καταφέραμε και εντάξαμε 30 οικογένειες, τους βρήκαμε σπίτι. Και, σπίτι, ναι. Και το ενίκο που ισχύει ακόμα, έχουμε άλλες 17 οικογένειες και αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα σε αυτό το κομμάτι. Όχι ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που... Θέλω να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό. Γιατί κάθε φορά που βρέχει ή που έχει κρύο ή που έχει πάρα πολύ ζέστη, κυκλοφορεί μια φωτογραφία κάπου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Κάποιο άστεγο. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι καταγεγραμμένοι άστεγοι που πραγματικά είναι άστεγοι, που είναι στο δρόμο, είναι 4. Οι οποίοι δυστυχώς δεν θέλουν, αρνούνται να τους εντάξουμε κάπου, να τους βοηθήσουμε. Έχουν επιλέξει να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή εσείς τους έχετε πιάσει τους ανθρώπους αυτούς και έχετε πει ελάτε να σας εντάξουμε? Όχι μία φορά. Ναι. Αυτό συμβαίνει κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες. Τους προσεγγίζουμε, τους δίνουμε πράγματα, τους δίνουμε φαΐ. Δεν έχουν επιλέξει να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Έχουμε το κέντρο αστέγων, το οποίο δεν είναι σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το λειτουργεί εξ ολοκλήρου ο Δήμος Ηρακλείου. Mm-hmm. Το κέντρο αστέγων είναι άδειο. Άδειο, ε? Άδειο. Έχουμε τη δομή, μπορεί όποιος θέλει να έρθει κάτω από προϋποθέσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον μέσα που έχει ένα μεταδοτικό νόσημα. Βέβαια. Εντάξει, πρέπει να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις ώστε να προσέχουμε και τους συμπολίτες μας. Αυτό τι δυναμική έχει, δηλαδή πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει να μείνουν εκεί στο κέντρο αστέγων? Πάνω από 25 άτομα. Πάνω από 25. Και αυτή τη στιγμή είναι άδειο, λέτε? Προχθές με τα έντονα καιρικά φαινόμενα εμφανιστήκανε 3 άτομα, που το ένα εμφανίστηκε πρώτη φορά στο Ηράκλειο. 3 άτομα. Μείνανε για 2 μέρες μέσα και φύγανε. Πρώτη φορά στο Ηράκλειο. Το ένα mm-hmm. από τα 3. Mm-hmm. Οπότε υποθέτω ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι δεν το προτιμούν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή, ας πούμε, οι άστιγοι. Δεν πρόκειται όμως να το κλείσετε, να το υποβαθμίσετε, να το περιορίσετε ως δομή. Όχι, δεν έχουμε τέτοιο σκοπό. Θέλουμε να συνεχίσει να λειτουργεί και μάλιστα θέλουμε να βρούμε ένα τρόπο ώστε
Όταν ένας συμπολίτης μας έχει άμεσο πρόβλημα, επειδή για να ενταχθεί στο κέντρο αστέγων πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις, σας είπα πριν, να έχουμε τη δυνατότητα να τον οδηγήσουμε κάπου και από εκεί σιγά σιγά να γίνουν τα βήματα ώστε να μπει στο κέντρο αστέγων. Αλλά και το κέντρο αστέγων δεν είναι μια μόνιμη δομή που μπορεί να μείνει κάποιος για πάντα, βέβαια. Καταλαβαίνετε. Εξάλλου δεν μπορεί να μείνει μόνος του. Mm-hmm. Γιατί τα δωμάτια δεν είναι ένα-ένα, δεν έχουμε 20 δωμάτια, 25. Σωστά. Είναι συνολικά. Οπότε και από εκεί πρέπει να βοηθηθεί πάλι να δούμε πώς μπορούμε να τον εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα. Που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν μπορούμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι κλειστά. Βέβαια, περιμένουμε να βγει και άλλο πρόγραμμα παρόμοιο με το στέγαση για να το πάρουμε και αυτό να ξανακάνουμε τη διαδικασία από την αρχή. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής περίοδου είχε εφαρμοστεί και αυτό το πρόγραμμα της παρέμβασης στο δρόμο, τα street work, που λέμε. Προχθές, λοιπόν, βγήκαμε στο δρόμο με τα έντονα καιρικά φαινόμενα τρεις μέρες. Βρήκαμε 5 συνανθρώπους μας. Ήτανε οι άστιγοι που σας είπα, συν ο ένας που εμφανίστηκε πρώτη φορά, ο οποίος δεν μένει στο Ηράκλειο, γιατί εμείς καταγράφουμε αυτούς που μένουν στο Ηράκλειο. Όταν έρθει κάποιος και μετά φύγει, δεν μπορούμε να τον έχουμε. Αυτοί οι πέντε, στους οποίους δοθήκαν τα απαραίτητα εφόδια για να μπορούν να περάσουν, γιατί σας είπα, δεν θέλουν να έρθουν. Αυτός ήρθε βέβαια, οι άλλοι δεν θέλουν να έρθουν στο κέντρο αστέγων. Δεν θέλουν να πάνε γενικά πουθενά. Είναι η επιλογή τους να μείνουν στον δρόμο. Mm-hmm. Τους δώσαμε λοιπόν κουβέρτες, τους δώσαμε μπουφάν, τους δώσαμε... Το φαγητό από την είδα, σωστά. Ναι, φαγή τρεις μέρες. Mm-hmm. Γενικά τους προσπαθούμε να τους... βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Εκεί που είναι. Ναι, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουν να ενταχθούν στο κέντρο αστέγων, δεν θέλουν να έρθουν. Είναι στη δικαιοδοσία σας, πούμε, να δούμε αν υποφέρουν από κάποια ασθένεια, αν χρειάζονται κάτι, κάποια περίθαλψη ενδεχόμενα. Ναι, πάρα πολλές φορές έχει χρειαστεί και η κοινωνική λειτουργός, όταν δει ότι είναι άρρωστη, τους πάμε στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό γίνεται. Τους προσέχουμε γενικά, αλλά από εκεί και πέρα έχουν το... Η ελεύθερη βούληση, πιστεύω. Εντάξει, ναι, δεν μπορεί με το... Το δικαίωμά τους είναι να επιλέξουν αυτόν τον τρόπο ζωής. Σωστή. Κύριε Τσαγκαράκη, μιας και το είπατε κοινωνική λειτουργός. Ναι, τη μαγική είναι, λέξη. Ναι, πόσους κοινωνικούς λειτουργούς έχει το Δήμος Ηρακλείου? Υπάρχουν ή έχουν έλλειψη? Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Όσους παραπάνω έχουμε, τόσους καλύτερα είναι. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα πω ένα νούμερο που μπορεί να μην είναι ακριβές, αλλά είναι κάπου εκεί κοντά. Εγώ θα πω στους 35. Mm-hmm. Αλλά χρειαζόμαστε, φανταστείτε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνική δομή που να μην έχει κοινωνικό λειτουργό μέσα. Mm-hmm. Είναι εκ του ενεργού κάνευ. Και η γραφειοκρατική δουλειά που έρχεται στην κοινωνική μέρημνα είναι τόσο μεγάλη που δεν επαρκούν. Είμαστε σε καλά επίπεδα, αλλά θέλουμε κι άλλους. Mm-hmm. Όταν λέτε γραφειοκρατική δουλειά, τι εννοείτε? Όλα αυτά, παράδειγμα, οι εισαγγελικές παραγγελίες. Ένα μεγάλο κομμάτι που κανονικά θα έπρεπε να γίνεται από την εισαγγελία. Η εισαγγελία μας τις έχει δώσει εμάς. Και καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε 500 εισαγγελικές παραγγελίες το χρόνο, είναι 290 εισαγγελικές παραγγελίες και άλλες 230 παρακολουθήσεις. Κοινωνικές δηλαδή, έρευνες, δηλαδή, και τα λοιπά. Είναι η παρακολούθηση της οικογένειας, πορείας, ναι, ας πούμε. Ναι, μετά. Άρα μετά. Αυτό, για να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, δεν είναι κάτι απλό, express. Δεν γίνεται σε μια μέρα. Γίνεται σε μια διάρκεια, θέλει αρκετό χρόνο για να μπορείς να πεις σε μια οικογένεια ότι σου παίρνω το παιδί. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολες καταστάσεις και πρέπει να... καταρχάς, ο κοινωνικός λειτουργός έχει τεράστια ευθύνη. Πάνω σε... Και 35 άνθρωποι, ακόμα και 40 να είναι, που δεν ξέρουμε τον ακριβή, δεν ξέρουμε αν είναι 40, αλλά ακόμα και 40 είναι σε ένα τέτοιο πλήθος και σε ένα τέτοιο εύρος που υπάρχει στο Ηράκλειο. Είμαστε πολύ μεγάλος δήμος. Θα έπρεπε να γίνουν προσλήψεις. Και μην ξεχνάτε ότι δεν κάνουν όλοι οι κοινωνικοί λειτουργοί εισαγγελικά, όπως λέγονται, γιατί είναι και κάποιοι που είναι σε κάποιες δομές που είναι τελείως διαφορετική η εργασία τους. Mm-hmm.
Οπότε ένα μέρος από τους κοινωνικούς λειτουργούς ασχολούνται με τα εισαγγελικά. Μάλιστα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια στην κοινωνική πολιτική του Δήμου Ηρακλείου έχει γίνει σημείο αναφοράς και το κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό φροντιστήριο. Μπορώ να σας πω πολλά. Ναι. Ωραία. Να πάμε στο κοινωνικό παντοπολείο. Το κοινωνικό παντοπολείο πιστεύω ότι δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θα ήθελα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τρόπο λειτουργίας, γιατί πλέον είναι λίγο, δεν είναι όμορφο να δίνουμε τρόφιμα και να δημιουργούμε ουρές και τέτοιο μετά. Δεν το προσεγγίζουν τόσο εύκολα οι πολίτες. Ναι. Υπάρχουν πολύ οργανωμένο κοινωνικό παντοπολείο στα Ιδρύματα Καλοκαιρινού, που εκεί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά. Θα ήθελα λοιπόν, θα προσπαθήσω, ελπίζω να τα καταφέρω, να το κάνουμε με τη μορφή βάουτσερ. Δηλαδή, αντί να δίνουμε τρόφιμα που μπορεί να χαλάσουν, που μπορεί να λήξουν, να δίνουμε ένα χαρτάκι και να πηγαίνει ο ωφελούμενος να προμηθεύεται αυτό που χρειάζεται από κάποιο σούπερ μάρκετ. Θεωρώ ότι είναι πιο ανθρώπινο, πιο... Και είστε σε συζητήσεις τώρα δηλαδή για να γίνει αυτό με επιχειρηματίες και όχι μόνο? Γίνεται μια προσπάθεια, ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει, οπότε σας λέω ποιος είναι ο στόχος μου. Ο στόχος λοιπόν είναι να φύγει αυτό το κομμάτι, το να παίρνουμε τσαντάκια. Και αν χρειαστούμε άμεσα τροφή, συνεργαζόμαστε με τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού, οπότε δεν είναι σε κάποιον, δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα, το κοινωνικό φαρμακείο γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Είμαστε πάρα πολύ οργανωμένοι σε αυτό. Είναι πρόγραμμα καταρχάς. Όποτε χρειαστούμε, έχουμε βοηθούς κάποια φαρμακεία, αλλά και όλους τους πολίτες. Και θέλω να το πω και δημόσια ότι θα θέλαμε όποιος πολίτης του περισσεύει ένα φάρμακο να μας το δώσει. Αρκεί να μην έχει λήξει. Πολύ καλά το κάνετε και το... Εμείς το καταγράφουμε. Και όποιος χρειαστεί, καταρχάς βοηθά, όλοι οι ωφελούμενοι που είναι καταγεγραμμένοι έρχονται και παίρνουν από εκεί τα φάρμακά τους, οπότε δεν πληρώνουν. Αλλά και να, προχθές χρειάστηκε, ας πούμε, όταν ήρθαν οι μετανάστες, χρειαστήκαμε φάρμακα. Σε 20 λεπτά είχαμε τα φάρμακα στους μετανάστες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει αυτή η δομή. Τώρα, μιας και είπατε τους μετανάστες, το δικό σου χαρτοφυλάκιο θα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι? Είναι και οι μετανάστες. Είναι και η μετεγκατάσταση των Ρωμά στο χαρτοφυλάκιο. Είναι και η μετεγκατάσταση των Ρωμά. Είναι το... Καλό κουράγιο, κύριε Τσακαράκη, συγγνώμη κιόλας. Καταρχάς, έχουμε μια δομή που είναι το κέντρο κοινότητας, που ένα κομμάτι της δομής ασχολείται με τους μετανάστες. Όλοι οι μετανάστες που είναι στο Δήμο Ηρακλείου, περνάνε από το κέντρο κοινότητας. Όπως μέσα στη δομή υπάρχει και το κέντρο Ρωμά και ευπαθών ομάδων. Που και αυτή η δομή ήταν από παλιότερα στη Δικαίη, μεταπίδησε στο Δήμο, στο κέντρο κοινότητας και ασχολείται όλα αυτά τα χρόνια με τους Ρωμά. Μάλιστα. Οπότε έχετε πεδίο δόξης λαμπρό. Λοιπόν, πολλές οι προκλήσεις μπροστά σας, κύριε Τσαγκαράκη. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Το είπα εγώ, το καλό κουράγιο. Θα σας ξαναδούμε έτσι κι αλλιώς, κύριε Τσαγκαράκη. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.